Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν όρια στην έκφραση του λόγου από την πλευρά της τέχνης, αλλά όχι μόνο και της τέχνης, της επιστήμης και της εκκλησίας. Ορμόμενος λοιπόν από κάποια γεγονότα που γίνανε στο θέατρο Αριστοτέλειο, εδώ στη Θεσσαλονίκη, είδαμε μία ομάδα κάποιων ανθρώπων. Έχω την εντύπωση ότι δεν ανήκουν στο χώρο της κανονικής εκκλησίας, χωρίς όμως σεβασμό, χωρίς συμπεριφορά αρμόζουσα από την πλευρά της εκκλησίας προς το χώρο της τέχνης, διαμαρτυρηθήκαν για αυτά που είδανε. Ναι, είναι σωστό να υπάρχει διαμαρτυρία, αλλά με ποιο τρόπο γίνεται η διαμαρτυρία κάθε φορά? Πρέπει να υπάρξει ένας σεβασμός, με κάποιο έντυπο έγγραφο, με κάποια απόσταση, με κάποιο τρόπο, θέλω να πω, που ταιριάζει στον πολιτισμό μας, στη γνώση μας. Και εδώ έχω να κάνω μία στοική ερώτηση για το πόσο διαμαρτυρόμαστε για διάφορα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και γιατί να διαμαρτυρηθούμε για ένα πράγμα που όντως μπορεί να προσβάλλει την θρησκευτική μας πίστη. Μήπως διαμαρτυρόμαστε για να φανούμε και εμείς οι ίδιοι να γίνουμε διάσημοι? Μήπως τελικά διαμαρτυρόμαστε γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι πιστεύουμε? Μήπως τελικά προσπαθούμε να υπερασπιστούμε το Θεό και αυτό συνιστά ισοθεία και ύβριση έναντι του Θεού? Μήπως τελικά ο Θεός θα πρέπει να προστατεύσει εμάς και όχι εμείς? Επειδή βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές αξίες, οι δομές διασαλεύονται συνέχεια, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ πότε μιλάμε, είτε ανήκουμε στον χώρο της τέχνης, είτε ανήκουμε στον χώρο της εκκλησίας, με ποιο τρόπο μιλάμε, να υπάρχει ένας σεβασμός και μια αγαστή συνεργασία και συνύπαρξη. Η τέχνη με την εκκλησία πάντοτε συμπορευότανε. Σίγουρα έχουν γίνει λάθη και από την πλευρά της τέχνης με υπερβολές. Σίγουρα έχουν γίνει και λάθη από την πλευρά της εκκλησίας για το πώς μπορεί να κατανοήσει μερικά πράγματα. Ωστόσο όμως πολλές φορές η τέχνη διαμαρτύρεται αλόγιστα, ξεπερνώντας κάποια όρια σεβασμού, και ταυτόχρονα βλέπουμε και κάποιες διαμαρτυρίες οι οποίες είναι από την πλευρά της εκκλησίας. Εδώ έχω ένα ερωτηματικό αν όντως αυτοί οι άνθρωποι ανήκαν στον χώρο της εκκλησίας, για να υπερασπιστούμε τι? Να υπερασπιστούμε τον τρόπο με τον οποίο πιστεύουμε. Όμως θα ήθελα να σταθώ και να πω ένα πολύ σημαντικό πράγμα, ότι πολλές φορές πιστεύουμε και λέμε, ομολογούμε ότι πιστεύουμε σε ένα Θεό, ο οποίος είναι ένας Θεός δικός μας, ένας Θεός τον οποίο εμείς τον έχουμε κατασκευάσει. Άρα η ερμηνεία του Θεού από την ύπαρξη του Θεού, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση από αυτά τα δύο γεγονότα, της ερμηνείας και της ύπαρξης του Θεού. Γι' αυτό θα πρέπει να αναλογιστούμε ποιος μιλάει, πότε μιλάει και τι εκφράζει και σε ποια κοινωνικά δεδομένα απευθύνεται. Νομίζω ότι οι υπερβολές δεν χωράνε θέση σε μια όρημη κοινωνία. Μπορούμε να δούμε τα λάθη των άλλων και τις υπερβάσεις των ορίων και πάνω εκεί να χτίσουμε καλύτερες σχέσεις, καλύτερες δομές και να ξανασκεφτούμε την προσωπική μας αστοχία σε σχέση ο καθένας με το Θεό και να ανακαλύψουμε τον πραγματικό Θεό.